Πάμε στο τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ λοιπόν και στην μεγάλη επιστροφή του Νίκου Χατζηνικολάου στη μικρή οθόνη και συγκεκριμένα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντέναντι. Έχουν ανατραπεί τα πάντα. Θυμάστε που λέγαμε ότι αν ο Νίκος πού θα είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου. Τελικά σας είχαμε πει από εδώ ότι μετά τις γιορτές θα αποφάζεται το πού είναι. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου αποφάσισε να είναι στον Αντένα και μάλιστα και άλλη ανατροπή. Ενώ λέγαμε ότι θα είναι σχολιαστής στο δελτίο ειδήσεων και συζητούσε για την εκπομπή του, τελευταία στιγμή λοιπόν αποφασίστηκε να είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του Αντένα. Τώρα, πρώτα γράφτηκε Τζορτζέλα από τον Γρηγόρη Μελά. Πρώτα γράφτηκε από τον Γρηγόρη Μελά στο Newsit στο blog του. 11.30 ώρα έγινε η καταχώρηση. Πάντα έγκυρος Γρηγόρης Μελάς. Ακριβώς, ότι είναι οριστικό ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου από πότε, από... Από 30 Γενάρη θα πάρει τη σκυτάλη από την Μαρία Χούκλη και πλέον θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Τώρα, υπάρχει ολόκληρο παρασκήνιο γι' αυτό, το πώς γίνανε οι συζητήσεις. Το γιατί θέλω αποφασίστηκε... να μου πεις τα πάντα και θέλω να μείνουμε και στο εξής. Τι γίνεται με τη Μαρία Χούκλη, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο... Είναι πολύ συνδεδεμένο όλα αυτά τα χρόνια με τον Αντένα. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Πάμε να ξεκινήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου ξεκίνησε μετά από... Μάλλον επιστρέφει. Έρχεται μετά από πάρα πολλά χρόνια από πάλι το Alter. Στις κεντρικές... Από το 2011. Η τελευταία φορά. Ήταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Alter. Και τα πλάνα, τα βλέπουμε λόγω του οποίου το κανάλι έκλεισε, ο Νίκος Χατζηνικολάου έφυγε. Ναι. Ίδιος τόσα χρόνια. Έξι χρόνια μετά. Και το μυστικό που είναι αγέννητο. Ακριβώς, πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε από το Μέγκα το 1989. 89, δεν ήταν το 89, το 89 εγώ βλέπω στον βιογράφο. Το 1999, όχι, ρε παιδιά. Το 1999, ρε παιδιά. Πολύ μεγά. Το 89, παιδιά, έχω το βιογραφικό του. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Τι είναι 99, ο Χατζηνικολάου είχε μιλήσει. Το 89, το 1989. Βεβαίως. Ξεκίνησε στο Μέγκα, εκεί είχε ξεκινήσει από πλάνα, το πολιτικό ρεπορτάζ και πήρε στα χέρια του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έφυγε, μετά πήγε στον Α, ήταν και εκεί κεντρικός παρουσιαστής και διευθυντικός τέλεχος και μετά το 2011 τελείωσε ως κεντρικός παρουσιαστής στο Alter, αποστασιοποιήθηκε από όλα γιατί ασχολήθηκε είναι με τον έντυπο τύπο, είναι εκδότης. Ναι, ναι. Να τονίσουμε κάτι σε αυτό το σημείο, ότι ο κύριος Χατζηνικολάου, όσο και σε κάποιους να φαίνεται περίεργο, δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τον Αντένα. Με τον Αντένα. Είναι, ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε στο κανάλι του Ομαρουσίου. Λοιπόν, θέλετε πριν πάμε να πούμε όλο το παρασκήνιο, δεν ξέρω, έχουμε ετοιμάσει κάποια βίντεο πάνω. Θέλετε να παίξουμε πρώτα βίντεο ή θέλετε το παρασκήνιο? Χρήστο, πες μου λίγο, τι θέλετε. Θα ωραία, λοιπόν. Θα σας πούμε το πακέτο συνεργασίας με τον Αντένα. Να σας πούμε λοιπόν το παρασκήνιο για το πώς αποφασίστηκε να είναι στον Αντένα. Ο Αντένα λοιπόν, βλέπαμε χθες και με το Θέμη Μάλι, ότι αυτή τη στιγμή προπορεύεται ο Αντώνης Ρόιτερ του Αντένα με το δελτίο ειδήσεων του Α και έτσι οι άνθρωποι του Αντένα θέλουν να κάνουν μια ισχυρή ένεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και γιατί είναι μια περίοδος με έντονες πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό έχει δυναμώσει και πάρα πολύ ο Αντένα με τη νέα ιεραρχία που έχει στο τιμόνι της ενημέρωσης και των ειδήσεων, με τον Γιάννη Μιχελάκη, Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων. Ενημέρωσης. Τον κύριο Στράτο Μπαλή, Διευθυντή Ειδήσεων, και τον Πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, Διευθυντή Σύνταξης. Και παρατηρώ κάτι εγώ, ότι τα νούμερα των δελτίων ειδήσεων το βλέπω και στο δικό μας το Live News, που κάνουν εξαιρετική δουλειά ο κύριος Ευαγγελάτου με την ομάδα του. Εξαιρετική ωραία, πραγματικά δουλειά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό σε όλα τα κανάλια. Είναι λογικό. Διότι ο κόσμος με όλα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά, βεβαίως θέλει να μάθει τι γίνεται. Κάνει μια στροφή στην ενημέρωση που λέμε. Γι' αυτό βλέπετε και αυξάνονται και οι ενημερωτικές εκπομπές. Οπότε μπορώ να καταλάβω αυτή την κίνηση του Αντένα. Λοιπόν, θα σταθούμε λίγο στη σύσταση που είπε η Τζορτζέλα, στη διευθυντική σύσταση. Αυτή λοιπόν η σύσταση έγινε προκειμένου να δυναμώσει ο πυρήνας, το τμήμα ενημέρωσης. Ακριβώς, στο δελτίο ειδήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έκατσαν, συζήτησαν και λένε το δυνατό χαρτί αυτή τη στιγμή που είναι εκτός αγοράς είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου. Το πιο δυνατό με διαφορά. Ακριβώς, με διαφορά. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Νίκος Χατζηνικολάου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έκανε επαφές με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στην ουσία. Και ήταν... ο κύριος Μιχελάκης νομίζω ήταν να αναλάβει. Ήταν ο κύριος Μιχαλέλης μαζί με τον. Ο κύριος Μιχαλέλης, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν στην ουσία είχαν δώσει τα χέρια ο κύριος Χατζηνικολάου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά ανατράπηκε το τηλεοπτικό το οποίο πάλι με τις άδειες. Και έτσι ο κύριος Χατζηνικολάου, σαν σωστός επαγγελματίας και όπως κάνουμε όλοι, έκανε συζητήσεις με διάφορους σταθμούς. Είχα μιλήσει μαζί του, θυμάστε, πριν τις γιορτές με τα πρώτα χιόνια. Ναι, που ήταν στο εξωτερικό. Που ήταν στο εξωτερικό. Και μου είχε πει, ναι, συζητάω με όλους και θα καταλήξω μετά τις γιορτές. Όπως μου είπε, αυτό και έγινε. Μετά τις γιορτές, πόσο έχουμε σήμερα?
12 μέρες μετά τις γιορτές. Ο Νίκος Χατζηνικολάου κατέληξε να είναι στον Αντένα. Τελευταία στιγμή βέβαια γίνανε συζητήσεις. Γιατί στην αρχή ήτανε να είναι η Μαρία Χούκλη ως έχει στην κεντρική παρουσιάστρια. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου να έβγαινε μόνο να έκανε το σχολιαστικό. Όπως έκανε και σωστά. Ακριβώς. Πάμε τώρα να μου πεις τι γίνεται με τη Μαρία Χούκλη. Δηλαδή η Μαρία Χούκλη αποχωρεί από τον Αντένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, η Μαρία Χούκλη θα αποχωρήσει από τον Αντένα. Εγώ έμαθα χθες ότι χαιρετούσε και τον κόσμο πίσω από τις κάμερες. Μάλιστα είχε δηλώσει και η ίδια την πρόθεσή της ότι ήθελε να φύγει, να σταματήσει από τα Δελτία Ειδήσεων, γιατί είχε κουραστεί. Έχει ήδη νομίζω 8 χρόνια στον Αντένα που παρουσιάζει. Που έφυγε από την ΕΡΤ το 2009 και έκανε μεταγραφή στον Αντένα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, και έτσι ήθελε και αυτή. Οπότε νομίζω το διαζύγιο θα είναι συνενετικό. Τώρα, έχω μια πληροφορία, θα το δούμε όμως στις επόμενες ημέρες, ότι μπορεί να φύγει και νωρίτερα από τις 30 Γενάρη η Μαρία Χούκλη, να μην παραδώσει η ίδια τη σκυτάλη, αλλά όλο αυτό το μεταβατικό στάδιο να είναι η κυρία Σαράθογλου στη θέση τη. Η οποία είναι στο τιμόνι του Σαββατοκύριακο αυτή τη στιγμή στον Αντένα. Το μεσημεριανό δεν κάνει, ρε παιδιά, νομίζω. Μεσημεριανό Σαββατοκύριακο, ναι. Τώρα, ίσως την δούμε να είναι. Νομίζω καθημερινό κάνει. Κάθε μεσημέρι στη μία. Αυτή την αίσθηση έχω. Όχι, παιδιά, η κυρία Σαράθογλου είναι Σαββατοκύριακο, νομίζω. Είναι τα μεσημέρια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ότι μπορεί να δούμε τη Μαρία Σαράθογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα μέχρι να αναλάβει ο κύριος Χατζηνικολάου. Να πούμε δύο πράγματα. Mm-hmm. Ότι ο κύριος Χατζηνικολάου αρχικά όταν πήγε στον Αντένα να κάνει συζητήσεις υπήρχε ένα πακέτο συνεργασίας. Του έγινε η πρόταση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και για να φέρει και την πετυχημένη του εκπομπή στον Ελληνικό. Όπου όπως θα πάνε όλα καλά από 30 Γενάρη, δύο φορές το μήνα θα βλέπουμε τον Ενικό. Στη θέση των Ράδιο Αρβίλα. Θα δούμε κάθε τώρα. Δευτέρα. Θα το δούμε. Δεν έχει σταθεροποιηθεί είχε ακόμα. Ήταν κάθε Δευτέρα στο Σταρ. Θα δούμε όμως πώς θα προσαρμοστεί στον Αντένα. Mm. Να πούμε ότι ο κύριος Μιχελάκης, ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, υπήρξε διευθυντικός τέλεχος στον Αντένα, πολιτικοποιήθηκε, επιστρέφει, έχει ξανασυνεργαστεί στο Μέγκα με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ακριβώς. Έχουν άριστες σχέσεις και οι τρεις άνθρωποι που είναι πλέον στο τιμόνι της ενημέρωσης των ειδήσεων του Αντένα, ο κύριος Παπαϊλιόπουλος, ο κύριος Μιχελάκης και ο κύριος Στράτος Μπαλής, είχαν ξανασυνεργαστεί στη σκέπη του Αντένα. Κάτω από άλλες συνθήκες και άλλες θέσεις εργασίας. Να σου πω ότι μου θυμίζει λίγο αυτή η σύνθεση. Μου θυμίζει λίγο τα παλιά καλά χρόνια έτσι, του Αντένα. Έτσι, έτσι. Να κάνω άλλη μία ερώτηση, γιατί και την κυρία Χούκλη εκτιμώ ιδιαίτερα και θεωρώ ότι είναι. Mm-hmm. Και έχει το δικό της κύριος και έχει δώσει το δελτίο του Αντένα. Υπάρχει περίπτωση η κυρία Χούκλη να τη δούμε σε κάποια διευθυντική θέση πίσω από τις κάμερες του Αντένα? Προσπάθησα να επικοινωνήσω με την κυρία Χούκλη. Είναι πολύ πρωί, βέβαια. Φαντάζομαι μετά θα τη βρούμε. Δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόθεση να είναι στις διευθυντικές θέσεις. Λοιπόν, αλλά ποτέ θα είμαστε εδώ και περιμένουμε και να πούμε ότι τα πράγματα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α σίγουρα θα δυσκολεύσουν. Αρχίζουν και στενεύουν λίγο τα περιθώρια.